Τις πιο πολύ συζητημένες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας και εγγραφεί ο Αλέξης Παπαχελάς στο βιβλίο του «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974» που παρουσιάστηκε στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά στη διάρκεια του δεύτερου φεστιβάλ βιβλίου. Η ανατροπή του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο ρόλος σημαντικών παραγόντων της εποχής όπως του Αριστοτέλειο Νάση, η ανακάλυψη πετρελαίων στο Αιγαίο, άγνωστα παρασκήνια πριν από το μοιραίο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Και κυρίως θέλω να μιλήσω για τα διδάγματα τα οποία έχουμε αντλήσει από τα λάθη της εξωτερικής πολιτικής που γίνανε και στο Κυπριακό και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, από το πώς βρέθηκαν κάποιοι εντελώς τυχαίοι άνθρωποι ουσιαστικά να κυβερνούν τη χώρα με μεγάλη ανευθυνότητα το 1974 και να περιγράψω αυτές τις συνθήκες από το 1964 μέχρι το 1974, μια πολύ σκοτεινή περίοδο. Για το πάθος του διακεκριμένου δημοσιογράφου και διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή να ερευνήσει τη σκοτεινή επταετία, μίλησε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο Αλέξης είναι ένας σπάνιος ρεπόρτερ. Μπορεί όλοι να τον αναγνωρίζουν ως τον διευθυντή της Καθημερινής, αλλά κατά βάθος είναι ένας ερευνητής δημοσιογράφος. Είχε ένα πάθος, θα έλεγα μία αιμονή με αυτή την υπόθεση, δηλαδή να εξετάσει τι ακριβώς συνέβη το 67-74, τα μαύρα χρόνια της Χούντας. Ο Δημήτρης Ιωαννίδης είναι κυρίαρχο πρόσωπο μεταξύ των αντιηρώων που συνθέτει ο Αλέξης Παπαχελάς. Ανάμεσα στις άλλες αναφορές ξεχωρίζει ο διάλογος του Κίσιγκερ με τον πρόεδρο Νίξον τη βραδιά της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, όπως επίσης η σχέση του Αριστοτέλειο Νάση με τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο. Θα έλεγα ότι χρειάζεται ψυχραιμία, ότι χρειάζεται ρεαλισμός, να βεβαιωθούμε ότι ποτέ πια τέτοιοι τυχάρπαστοι άνθρωποι δεν βρεθούν στο πιδάλιο της χώρας, αλλά το βασικό θα έλεγα ψυχραιμία. Δεν διδασκόμαστε πάντα από την ιστορία όσα πρέπει. Προφανώς κάποια πράγματα έχουν γίνει κατανοητά και τα έχουμε αποφύγει, τα αποφύγαμε τα επόμενα χρόνια, αυτές τις δεκαετίες που περάσανε, αλλά αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Αλέξη θα δει ότι πολλά από τα πράγματα που γίνονται και σήμερα έχουν τις ρίζες τους στο κακό μας παρελθόν. Η συζήτηση για το βιβλίο «Σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974» αλλά και για αυτό που προηγήθηκε με τίτλο «Βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» έγινε στο κατάμεστο από Κοσμοθέατρο Μίκης Θεοδωράκης και ήταν ενταγμένη στις κύριες δράσεις του δεύτερου Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων.